Παιδιά, καλημέρα. Είμαι ο κύριο Ηλία και θα κάνουμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη παραγωγή γραπτού λόγου, τη συγγραφή, του γραπτού λόγου, αυτού που λέμε σκέφτομαι και γράφω, ή έκθεση, θα δούμε σε μεγαλύτερε ηλικίε, και δεν είναι άλλο από την επιχειρηματολογία. Αυτό το μάθημα σε ενδιαφέρει και πάρα πολύ, γιατί ε, αστειευόμενο να σα πω ότι είναι και ένα μάθημα πώ θα πείσουμε το μαμά και τη μαμά και τον μπαμπά να μα πάρουν το αγαπημένο μα παιχνίδι. Δεν είναι ακριβώ αστείο, αλλά θα δούμε πώ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στην προσωπική μα ζωή και στη ζωή μα στο σχολείο και στην ενήλικη ζωή αργότερα. Η επιχειρηματολογία μαζί με την ε, περιγραφή και την αφήγηση είναι ένα πολύ βασικό ε, κειμενικό είδο, το οποίο σχετίζεται, έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση και με την ε, ιστορία μα. Η επιχειρηματολογία ε, μπορούμε να πούμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ότι γεννήθηκε και εδώ κοντά, εδώ στην Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Δημοκρατία. Γιατί, Γιατί παιδιά, γενικά υπάρχουν δύο τρόποι να κάνουμε τον άλλον όταν έχουμε διαφωνία να κάνει αυτό που θέλουμε εμεί να συμφωνήσει μαζί μα. Το ένα δυστυχώ είναι να τον εξαναγκάσουμε, είναι η βία. Αυτό όμω θα οδηγήσει, όλοι ξέρουμε που οδηγεί και μπορεί να οδηγήσει και σε πολύ ακραίε καταστάσει. Το άλλο όμω που είναι και εργαλείο του ανθρώπινου πολιτισμού βασικό είναι η πειθό. Το να πείσουμε τον άλλον με το διάλογο, με την επικοινωνία να συμφωνήσει και να καταλήξουμε μαζί σε ένα συμπέρασμα. Αυτό θα δούμε τώρα και αυτό για να γεννηθεί χρειάστηκε τι συνθήκε τη δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα. Μέχρι τότε δυστυχώ ήταν χοντρικά ό,τι αποφάσιζε ο αυτοκράτορα, ο βασιλιά, γενικά ο ηγεμόνα. Άρα θα δούμε πώ και. Ο διάλογο χρειάζεται για να φτάσουμε σε αυτό που λέμε επιχειρηματολογία. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά, να πάμε λίγο στη διαφάνεια. Επιχειρηματολογία με πολύ απλά λόγια, ε, στην ουσία σημαίνει πώ πείθω τον άλλον, πώ πείθω το συνομολητή μου για ένα θέμα, για ένα οποιοδήποτε θέμα και θα δούμε πολλά παραδείγματα παραπέρα. Για να πείσω, χρειάζομαι μια άποψη την οποία πρέπει να εκφέρω στον άλλον. Πρέπει να αναλύσω αυτή μου την άποψη και κυρίω και πάνω απ' όλα πρέπει να την υπερασπιστώ. Γιατί δεν είναι βέβαια βέβαιο δεν είναι σίγουρο ότι ο άλλος θα συμφωνήσει μαζί μου. Οπότε χρειάζομαι ε, μια διαδικασία η οποία εγώ πρέπει να περιφρουρήσω αυτή την άποψη. Επίσης, όταν εκφράζω εγώ μια άποψη, ένα πάρα πολύ πιθανό σενάριο και συνήθω είναι στη ζωή το πιο πιθανό σενάριο, είναι ο άλλο να έχει μια αντίθετη άποψη με την οποία θα έρθουμε σε σύγκρουση. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθω μέσα από το λόγο μου και μέσα κυρίω από το γραπτό μου, πώ θα αντιμετωπίσω και μια διαφορετική άποψη η οποία δεν είναι δικιά μου. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα την αποδεχτώ και θα την υιοθετήσω, όχι. Αλλά αυτό που πρέπει να σημαίνει είναι ότι πρέπει πάντα να την ακούσω. Τέλο, αφού κάνουμε και αυτό, θα πρέπει να δούμε στην πορεία πώ θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα συνδυάζοντα τη δική μα άποψη και ίσω παίρνοντα στοιχεία και από μια αντίθετη. Τα θέματα που αν συζητήσουμε για να επιχειρηματολογήσουμε και για να μην γενικεύουμε ε, είναι πάρα πολλά και τα έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ στο σχολείο και σε σχολική έκθεση. Μπορούμε να γράψουμε μια έκθεση για παράδειγμα στο σχολείο γιατί να προσέχουμε το περιβάλλον. Μπορούμε να γράψουμε μια έκθεση γιατί να τρώμε υγιεινά. Γιατί να διαβάζουμε βιβλία. Γιατί να χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γιατί να μαθαίνουμε ξένε γλώσσε. Γιατί να αθλούμαστε. Γιατί να ασχολούμαστε με την τέχνη. Ή σε κάτι πιο γενικό, γιατί να σεβόμαστε το διπλανό μα. Πάρα πολλέ ιδέε πάνω στι οποίε πρέπει να τι υπερασπιστούμε και να εκφράσουμε την γνώμη μα αν διαφωνούμε ή αν συμφωνούμε. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να εκφράσουμε αυτό που λέμε επιχείρημα. Α δούμε λοιπόν λίγο πιο αναλυτικά τι σημαίνει επιχείρημα. Επιχείρημα με πάρα πολύ απλά λόγια είναι στην ουσία η πορεία τη σκέψη μα, η οποία ξεκινάει από μία πληροφορία. Η πρώτη, για μπορούμε να το δούμε και πρόταση, ή σε μεγαλύτερε ηλικίε θα το δούμε και προκείμενη, η οποία μόνη τη ή συνδυαζόμενη με άλλε, μπορεί να υπάρχουν και άλλε δηλαδή στην πορεία, μα οδηγεί σε ένα λογικό συμπέρασμα. Για να μην κουράζουμε πολύ θεωρία, στο δούμε λίγο στην πράξη. Έχουμε λοιπόν, α δούμε στη διαφάνεια, μια πληροφορία, μια πρόταση, ότι έξω βρέχει. Εμεί, στη δεύτερη πρόταση, γνωρίζουμε, έχουμε την πληροφορία ότι σε λίγο πρέπει να πάμε στο σχολείο. Ένα λοιπόν πολύ απλό συμπέρασμα αυτή τη διαδικασία είναι ότι πρέπει να πάρουμε ομπρέλα, προφανώ, για να μην βραχούμε. Ε, επιχειρήματα εκφράζουμε για πάρα πολύ απλά πράγματα, μέχρι πάρα πολύ σύνθετα. Αυτό σημαίνει ότι ε, είναι τόσο απλό να τα εκφράσουμε και να τα. Ε, εκδηλώνουμε στου άλλου. Όχι πάντα. Πρέπει για να είναι σωστό ένα επιχείρημα, πρέπει να πληρεί κάποιε προποθέσει. Να τι δούμε λίγο κι αυτέ, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό και στην έκθεσή μα να μπορούμε να ελέγχουμε το τι λέμε. Πότε λοιπόν ένα επιχείρημα είναι σωστό. Δύο είναι οι προποθέσει. Και η πρώτη είναι η εξή. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να λέει την αλήθεια. Τι θα πει αλήθεια τώρα, γιατί είναι και αυτή μια φιλοσοφική οπτική. Χοντρικά όμω, η αλήθεια είναι αυτό που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, Ό,τι λέμε πρέπει να ισχύει. Ε, να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα. Εγώ, για παράδειγμα, σα κάνω το μάθημα και σε λίγο θα γράψω τον πίνακα. Άρα, μπορούμε να κάνουμε την πρόταση, ο δάσκαλο γράφει στον πίνακα. Μπορούμε να πούμε επίση την πρόταση από κάτω, ο δάσκαλο φοράει παλιτό καθώ γράφει. Άρα, λοιπόν, αυτό δείχνει σαν συμπέρασμα ότι μάλλον εδώ κάνει κρύο και εγώ κρυώνω. Αυτό θα ήταν ένα ορθό επιχείρημα αν ίσχυε η δεύτερη προκείμενη. Αν έλεγε δηλαδή την αλήθεια. Όμω, εγώ, όπω βλέπετε, δεν φοράω κανένα παλτό. Άρα αυτομάτως το επιχείρημα αυτό δεν είναι ορθό. Όταν γράφουμε έκθεση, σκέφτομαι και γράφω που πρέπει να αιτιολογήσουμε κάτι, πρέπει να κάνουμε αυτά τα επιχειρήματα λοιπόν, ένα από τα πράγματα που προσέχουμε είναι ακριβώς αυτό. Αν αυτά που λέμε ισχύουν όντω στην πραγματικότητα, στον έξω κόσμο, έξω από την τάξη, στην κοινωνία, πείτε το όπως θέλετε. Η δεύτερη προϋπόθεση την οποία πρέπει να έχουμε για να έχουμε ένα ορθό επιχείρημα είναι ότι πρέπει να είναι έγκυρο. Το έγκυρο είναι μια δύσκολη έννοια και έχει να κάνει κυρίω στο ότι όλα αυτά που λέμε έχουν σχέση μεταξύ του και οδηγούν σε ένα ασφαλέ συμπέρασμα. Να το δούμε λίγο πάλι σε παράδειγμα. Αλλά αν κάτι σα μείνει σαν απορία, μην αγχώνεστε. Ακόμα και οι φοιτητέ μου μέχρι στιγμή δυσκολεύονται στο να το κατανοήσουν. Λοιπόν, α το δούμε πάρα πολύ απλά. Ο δάσκαλο φοράει πουκάμισο. Όντω, εγώ αυτή τη στιγμή που σα μιλάω, φοράω πουκάμισο. Είναι άνοιξη έξω. Πράγματι, είναι αλήθεια. Ο καιρό που κάνουμε το μάθημα είναι Άνοιξη. Και βγάζουμε λοιπόν το συμπέρασμα, είναι Άνοιξη γιατί ο δάσκαλο φοράει κάμισο. Ενώ λοιπόν τι βλέπουμε, έχουμε πει την αλήθεια στι προκείμενέ μα, το συμπέρασμα είναι τελείω αυθαίρετο. Γιατί, γιατί αυτά τα δύο δεν σχετίζονται μεταξύ του, ούτω ώστε το ένα να οδηγεί στο άλλο. Για να πω την αλήθεια, εκεί γίνονται και τα μεγαλύτερα λάθη όταν λέμε ένα επιχείρημα. Όχι κυρίω στην πραγματικότητα, αν είναι αληθέ, γιατί αυτό μπορεί ε, να αναιρεθεί εύκολα. Ενώ αυτό είναι κάτι το οποίο κρύβει και πολλές παγίδες. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ε, το οποίο μου είχε κάνει και εμένα εντύπωση. Ε, όταν είχα πάει πρώτη φορά στο μετρό την μικρή μου κόρη, τη είχα κάνει ένα μαγικό, ένα κόλπο για να την κοροϊδέψω. Το μαγικό ήταν το εξή. Τη είχα πει ότι θα οδηγήσω εγώ το τρένο και θα οδηγήσω το τρένο με το δάχτυλό μου. Οπότε τη είπα, όταν λέω να πάρει μπρο, θα παίρνει μπρο και θα κάνω έτσι. Όταν λέω να σταματήσει και να ανοίξει τι πόρτε, θα κάνω έτσι. Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε τη διαδρομή μα και πραγματικά κάθε φορά που εγώ έκανα το δάχτυλο έτσι, έτσι, το τρένο προχώραγε ή σταματούσε. Αυτό όμω, σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι έλεγα ένα αληθέ, ένα επιχείρημα που είχε αληθεί προκείμενε, δηλαδή προτάσει που ήταν αληθινέ, όντω κάθε φορά που έκανα εγώ έτσι, το τρένο κινούνταν ή σταμάταγε. Αλλά το επιχείρημα μου αυτό δεν ήταν καθόλου μα καθόλου έγκυρο γιατί ακριβώ δεν έχει καμία σχέση το τι κάνω εγώ με τι κάνει το τρένο. Αυτά θα τα δούμε και στην πορεία και σε μεγαλύτερε ηλικίε. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, α δούμε λίγο και τη δομή. Ποια είναι η σειρά δηλαδή σε ένα επιχείρημα. Σε ένα επιχείρημα λοιπόν, πρέπει να πω, σε μια έκθεση επιχειρηματολογική, πρέπει να πω τη θέση μου, τι πιστεύω. Μετά πρέπει να την υποστηρίξω. Εκεί ακριβώ μπαίνει το επιχείρημα. Δηλαδή, πιστεύω αυτό διότι. Ή πιστεύω αυτό διότι κάτι άλλο. Αφού κάνω αυτό, πρέπει να ακούσω και την αντίθετη άποψη. Όχι μόνο να την ακούσω, αλλά να τη δηλώσω. Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνω καταστάσεις που θα έχει ο αντίπαλός μου εντός εισαγωγικών στο διάλογο. Υποστηρίζω και την άποψη του άλλου, με τα δικά του επιχειρήματα δηλαδή ότι τα παρουσιάζω. Ξαναλέω, δεν είναι ανάγκη να τα αποδεχτώ ή να τα υιοθετήσω. Μπορώ να τα πολεμήσω. Αλλά το δίκαιο σε έναν ορθό διάλογο είναι να τα παρουσιάσω. Και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα. Δηλαδή, το συμπέρασμα αυτό είναι μια νέα καινούργια ιδέα η οποία μπορεί να βασίζεται και στι δικέ μου ιδέε και μέρο των ιδεών των άλλων. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη φιλοσοφία, το οποίο ονομάζεται διαλεκτική. Έχει να κάνει με το διάλογο, με την επικοινωνία μα δηλαδή, και με το γεγονό ότι εκφράζουμε μια θέση, βλέπουμε την αντίθεση και η σύνθεση αυτών των δύο οδηγεί σε αυτή τη νέα ιδέα και στο νέο συμπέρασμα. Πάρα, πολύ, πάρα πολλά ονόματα τη ελληνική ιστορία έχουν συνδεθεί με αυτό. Και το πιο διάσημο απ' όλα το έχετε ακούσει είναι το όνομα του Σοκράτη. Ο Σοκράτη και μέσα από τα γραπτά του Πλάτωνα, στην ουσία αυτοί οι δύο μα έμαθαν ακριβώ αυτό το οποίο επηρέασε και τη φιλοσοφία και τη γλώσσα και τον πολιτισμό του επόμενου αιώνε. Δηλαδή, ότι εκφράζω ξανά λέω τη θέση, ακούω την αντίθεση και πάμε σε μια σύνθεση απόψεων. Τώρα, εκτό από το πολύ θεωρητικό πλάνο, έχουμε και τα γραπτά μα τη γραπτή μας πρακτική. Δηλαδή τι θα κάνουμε, ποια είναι τα βήματα τα οποία θα ακολουθήσουμε πάλι όταν γράφουμε ένα γραπτό επιχειρηματολογίας, όπως ακριβώς κάναμε στην περιγραφή και στην αφήγηση. Οπότε πάλι εδώ ξαναλαμβάνουμε κάποιους, αναλαμβάνουμε κάποιου ρόλους, αναλαμβάνουμε το ρόλο του συγγραφέα και το ρόλο του γραμματέα. Εδώ έχουμε κάποιες μικροδιαφορές με ποια έννοια. Ότι αυτή τη στιγμή, αν δούμε και την καρτέλα, ο ρόλος συγγραφέα είναι βάζει στόχο, στόχο, να πείσει τον άλλον. Δηλαδή αναλόγως με το θέμα που έχουμε, πρέπει να πείσουμε αυτόν που έχουμε απέναντί μα, ο οποίο θα μα διαβάσει, ο αναγνώστη μα δηλαδή, ε, να υιοθετήσει τι δικέ μα απόψει και να εξηγήσουμε γιατί να το κάνει. Αυτό να εξηγήσουμε γιατί θα το κάνει, θα το κάνουμε όπω είπαμε μέσα από τα επιχειρήματα. Γι' αυτό ο συγγραφέα έχει το ρόλο να σκεφτεί τα επιχειρήματα και να τα βελτιώσει. Γιατί προφανώ από μια ιδέα πρέπει λίγο να την επεξεργαστούμε και να την κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερη. Επίση, ρόλο του συγγραφέα είναι να βάλει σε μια σειρά τα επιχειρήματα. Προφανώ από τα πιο σημαντικά στα λιγότερο σημαντικά. Και τέλο, πρέπει να ελέγξει τα επιχειρήματα για να δει αν αυτά που λέει ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όπω είπαμε προηγουμένω. Ισχύουν αυτά που λέω. Έχουν σχέση μεταξύ του, ούτω ώστε να πάμε σε μια λογική απόφαση, συμπέρασμα. Εκτό από αυτά, λοιπόν, το ρόλο του συγγραφέα, έχουμε να θυμηθούμε και το ρόλο του γραμματέα. Ο γραμματέα είναι αυτό ο οποίο θα καταγράψει τα επιχειρήματα, θα προσέξει τη γραμματική, θα προσέξει την ορθογραφία, θα προσέξει του τόνου τα σημεία στίξης και τις τελείες, θα προσέξει τα γράμματα του συγγραφέα. Και εδώ, όπως τα άλλα είδη λόγου, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα βήματά μας. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Πριν γράψουμε, όσο γράψουμε και αφού γράψουμε. Πριν γράψουμε, να θυμηθούμε ότι πρέπει να τακτοποιούμε το χώρο μας. Να επιλέγουμε τα υλικά μας, να επιλέγουμε τα εργαλεία μας. Ειδικά στο κομμάτι της επιχειρηματολογίας. Τα υλικά, εκτός από το σχολικό βιβλίο και πολλά άλλα, ε, για παράδειγμα, την εγκυλοπαίδεια, ε, κάποιο άλλο βιβλίο, ε, πολύ μεγάλη βοήθεια μπορούμε να πάρουμε και από το ίδιο το διαδίκτυο. Μέσα από το διαδίκτυο μπορούμε να ακούσουμε πράγματα ή να διαβάσουμε για τη δική μας άποψη, αλλά πολύ περισσότερο μπορούμε να ακούσουμε και πράγματα για απόψεις των άλλων. Άρα είναι πάρα πολύ καλό όταν γράφουμε επιχειρηματολογικά, Ειδικά όταν το έχουμε και σαν εργασία για το σπίτι και έχουμε πρόσβαση στον υπολογιστή, να μαζεύουμε πάρα πολύ υλικό από το διαδίκτυο. Βολεύει πάρα πολύ και ειλικρινά βοηθάει πάρα πολύ και στην καλλιέργεια ε, αυτού του είδου του λόγου. Ε, διαβάζουμε προσεκτικά το θέμα μα. Ένα πολύ βασικό είναι να μην ε, φεύγουμε εκτό θέματο. Ειδικά στο επιχείρημα, εάν το καταφέρουμε αυτό να βγούμε εκτό θέματο, έχουμε στην ουσία ακυρώσει όλη μα την έκθεση. Βάζουμε το στόχο μα. Που είπαμε να πείσουμε τον άλλον και πρέπει να επιλέξουμε το θέμα στο οποίο πρέπει να τον πείσουμε. Πρέπει να σκεφτούμε τα επιχειρήματά μας, Και καλό είναι οπωσδήποτε να καταγράψουμε πρόχειρα ε, τα επιχειρήματα αυτά σε ένα σχεδιάγραμμα. Όσο γράφουμε, ξαναδιαβάζουμε τι γράφουμε για να ελέγξουμε. Σκεφτόμαστε τι έχουμε γράψει πριν. Σκεφτόμαστε τι θα γράψουμε μετά. Αυτό πολύ σημαντικό για να έχει μια συνοχή το κείμενό μας. Προσέχουμε τα γράμματά μα χρησιμοποιούμε τα εργαλεία μας όπως είπαμε προηγουμένως, απόψε από το διαδίκτυο, διάφορες άλλες ιδέες, χρησιμοποιούμε ωραίες λέξεις, συνώνυμα, επίθετα, επιρήματα. βάζουμε τόνους και τελείες και προσέχουμε τα σημεία στήξης. Αφού γράψουμε, διαβάζουμε όλο το γραπτό μας και σκεφτόμαστε αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Σκεφτόμαστε αν θέλουμε να προσθέσουμε κάτι στα επιχειρήματά μα, αφού τα έχουμε ελέγξει. Όπω είπαμε, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, βγάζουν λογικά συμπεράσματα. Ελέγχουμε για ορθογραφικά, ελέγχουμε για τόνους και τελείες, σβήνουμε τις μουτζούρες και αποθηκεύουμε το γραπτό μας. Λοιπόν, αντί να τα λέμε θεωρητικά, ας πάμε να δούμε και ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Γιατί να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες. Θυμόμαστε γενικά, και ίσως θα το κάνουμε και λίγο ζωγραφική, ότι η έκθεσή μας είναι σαν ένας άνθρωπος. Εδώ είναι ο πρόλογός μας. Εδώ είναι το κυρίως θέμα. Και εδώ είναι ο επίλογος. Όταν γράφουμε ένα κείμενο επιχειρηματολογίας, έχουμε το εξή που πρέπει να προσέξουμε. Όπω βλέπετε και στο σχήμα, το κεφάλι και τα πόδια είναι πιο μικρό μέγεθο. Πιο μεγάλο μέγεθο είναι ο κορμό και ακόμα πιο μικρά, όπω είπαμε, τα πόδια. Ο πρόλογο και ο επίλογο λοιπόν θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη έκθεσή μα, αλλά ο κύριο κορμό θα είναι το κυρίω θέμα. Εάν αρχίσω και εξηγώ από τον πρόλογο, κινδυνεύω να κάνω μεγάλο κεφάλι και μικρό σώμα. Αλλά λοιπόν πρέπει να θυμόμαστε ότι ειδικά σε κείμενα επιχειρηματολογία δεν ξεκινάμε να εξηγούμε από τον πρόλογο, αλλά στην ουσία κάνουμε μία εισαγωγή. Η εισαγωγή αυτή μπορεί να είναι μια περιγραφή του τι συμβαίνει γενικά. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια σχεδόν όλα τα παιδιά μαθαίνουν ξένε γλώσσε. Τα τελευταία χρόνια ο κόσμο μα έχει γίνει. Έχει έρθει πιο κοντά, έχει γίνει ένα μεγάλο χωριό και για αυτούς τους λόγους θα αναλύσουμε παρακάτω τι συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε να εξηγούμε γιατί είναι σημαντικό να μαθαίνουμε ξένε γλώσσε. Πρέπει να δούμε διάφορα επίπεδα τα οποία πρέπει να γράψουμε στην εκθεσή μα πριν ξεκινήσουμε. Πάρα πολύ βασικό για αυτό, γιατί στην πορεία μπορεί να μπερδευτούμε, μπορεί να ξεχάσουμε, μπορεί να βάλουμε τα επιχειρήματα σε λάθο σειρά. Το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει με τον πολιτισμό λοιπόν είναι τι, ότι μαθαίνοντα ξένε γλώσσε μπορώ να επικοινωνήσω με άλλους ανθρώπους και πολύ βασικό και γνωρίζω νέους πολιτισμούς. Αυτό είναι ένα επιχείρημα λοιπόν που αν έχω την προκείμενη αυτή, την πρότασή μου μαθαίνω ξένες γλώσσες, το συμπέρασμά μου είναι ότι επικοινωνώ όντω με άλλου ανθρώπου και γνωρίζω νέου πολιτισμού. Μπορούμε να το κοιτάξουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Είδαμε το επίπεδο του πολιτισμού. Α δούμε κάτι απλό. Εσεί, τα παιδιά. Η εγγραφή σα είναι το σχολείο. Άρα, πώ θα μπορούσε να βοηθηθεί το σχολείο άμεσα. Άμεσα λιγότερο, αλλά σίγουρα στο μέλλον, για παράδειγμα, μπορώ να. Μπορώ να σπουδάσω σε ξένες χώρες. Για παράδειγμα, ε, όταν θέλουμε να προχωρήσουμε και στην πανεπιστημιακή μας πορεία, πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε κάποιες ξένες γλώσσες. Γιατί? Γιατί παίρνουμε πληροφορίε έτσι από όλο τον κόσμο, οι οποίε δεν είναι κατά ανάγκη μεταφρασμένε στα ελληνικά. Έτσι, οπότε ένα βασικό είναι ότι μπορούμε να σπουδάσουμε ξένε χώρε, μπορούμε να πάρουμε υλικό από άλλε χώρε και από άλλου επιστήμονε. Έχουμε άπειρα παραδείγματα τέτοια. Ένα παράδειγμα είναι όντω και πώ συνεργάζονται οι γιατροί στον κόσμο για να βρούμε μια λύση και μια αντιμετώπιση στα προβλήματα υγεία που αντιμετωπίζουμε. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, πολύ βασικό είναι να έχουμε αυτή την επαφή με το εξωτερικό. Ένα άλλο το οποίο, όταν τελειώσει κάποιο την ακαδηματική καριέρα, μπορεί να εργαστεί. Έτσι. Για παράδειγμα, λοιπόν, μπορώ να εργαστώ σε άλλες χώρες. Αυτό, ξέρετε, δεν σημαίνει ότι μπορώ να φύγω, μπορώ να συνεργαστώ. Με κάποια χώρα. Μπορώ να συνεργαστώ με μια εταιρεία η οποία βρίσκεται στην Αμερική. Μπορώ να συνεργαστώ με ένα πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται στην Αγγλία. Και αυτό μπορώ να το κάνω μέσα από τα νέα μέσα που μα δίνει η τεχνολογία. Έτσι. Άρα και εκεί έχουμε πάρα πολύ, μεγάλες, πολύ μεγάλα ανοίγματα και πολύ μεγάλε ευκαιρίε. Και μπορώ να βάλω και ένα άλλο ε, επιχείρημα το οποίο έχει να κάνει και με την προσωπική ζωή. Έτσι. Μπορούμε, μπορώ να ταξιδεύω εύκολα. Και πολλά άλλα παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει τόσο τα επιχειρήματα, αυτά το... θέλω να το τονίσω, ότι είναι, είναι δικά σα. Αυτά, αυτά είναι κάποια τα οποία βάλαμε για να ξεκινήσουμε λίγο να το δούμε πρακτικά όλη αυτή τη θεωρία που είδαμε. Τα επιχειρήματα είναι δικά σα. Εσεί μπορείτε να θεωρήσετε να βρείτε και άλλα πολύ περισσότερα. Μπορείτε να θεωρήσετε ποιο είναι το πιο σημαντικό και ποιο το λιγότερο, αλλά αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι η διαδικασία. Ότι αυτά πρέπει να τα γράψουμε με βάση ε, στο σχεδιάγραμμα το οποίο θα μα βοηθήσει αργότερα να γράψουμε την έκθεσή μας. Αν δεν το κάνουμε, υπάρχει ο κίνδυνος να μπερδευτούμε, να ξεχάσουμε και να χάσουμε κάποια από αυτά τα πολύ σημαντικά επιχειρήματα. Όταν τελειώσουμε, να δούμε λίγο ξανά μια διαδικασία ότι καλό θα ήταν να την ακολουθήσουμε στο γραπτό λόγο. Μπορούμε μόνοι μα να αξιολογήσουμε το γραπτό μα. Μπορούμε να μετρήσουμε τον αριθμό λέξεων, παραγράφων, προτάσεων, τα ορθογραφικά μα λάθη, να τα καταγράψουμε κάπου. Μπορούμε να, βάλουμε, να βρούμε τα λάθη των σημείων στήξη. Αλλά κυρίω μπορούμε να σχολιάσουμε εμεί τα επιχειρήματά μας. Μπορούμε να σχολιάσουμε το περιεχόμενο των επιχειρημάτων μας. Μπορούμε να δούμε τι μορφή των επιχειρημάτων μας και αν ήταν καλή ή όχι. Μπορούμε να δούμε τη δομή που τα χρησιμοποιήσαμε. Γι' αυτό σας είπα ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ένα σχεδιάγραμμα με σημειώσεις πριν. Και μπορούμε να κάνουμε και γενικά σχόλια για το γραπτό μας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει, ξαναλέω, να ελέγχουμε αν αυτά τα οποία γράφουμε ανταποκρίνονται πρώτον στην πραγματικότητα, αν είναι αληθινά, αν θα τα δούμε έξω και αν αυτά έχουν σχέση μεταξύ τους για να καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα. Τέλος, είναι πολύ χρήσιμο να εφαρμόζουμε κάποιες, ε, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στον εαυτό μας για να δούμε αν ακολουθήσαμε όλα αυτά τα οποία είπαμε στην αρχή ως προς τη διαδικασία αν κάναμε όσα έπρεπε να κάνουμε πριν γράψουμε, όσο γράψαμε και αφού γράψαμε. Στα πολύ γρήγορα, αν καθαρίσαμε το γραφείο, αν διαλέξαμε μολύβια ακόμα αν φροντίσαμε να καθαρεί η κόλλα το τετράδιο, αν είχαμε κοντά μα τον υπολογιστή μα, αν είχαμε κοντά μα το λεξικό και τα βιβλία μα, αν διαβάσαμε προσεκτικά το θέμα και τι ζητάει, είπαμε προσοχή, μην πέσουμε εκτό θέματο. Εάν διαβάσαμε το σχεδιάγραμμα ή το φτιάξαμε, όπω εμεί το φτιάξαμε σήμερα και είδαμε χοντρικά πώ. Εάν γράψαμε ιδέε πρόχειρα πριν ξεκινήσουμε. Όσο γράφαμε, πρέπει να ελέγξουμε αν ξαναδιαβάζαμε τη γράφαμε, αν σκεφτόμαστε να τη γράψαμε πριν, τη γράψαμε μετά, αν προσέχαμε τα γράμματα, τα περιθώρια και τα κενά, αν προσέχαμε την ορθογραφία, αν χρησιμοποίησαμε τον υπολογιστή για να βρούμε ιδέε από το διαδίκτυο πάνω στι ιδέε μα και τα επιχειρήματά μα, αν χρησιμοποίησαμε επίθετα, αν βάλαμε πυρήματα, συνδέσμου και σημεία στήξη. Τέλο, αφού γράψαμε, διαβάσαμε όλο το γραπτό μα, σκεφτήκαμε αν θέλουμε να σβήσουμε κάτι, αν θέλουμε να γράψουμε κάτι άλλο. Ε, αν θέλαμε να προσθέσουμε μια ωραία λέξη, αν διαβάσαμε ξανά για ορθογραφικά λάθη, αν ελέγξαμε στον υπολογιστή μα και στο λεξικό για την ορθογραφία, αν ελέγξαμε για τόνου και σημεία στήξη και αν σβήσαμε προσοχή τι μουτζούρε. Τέλο όλα αυτά ω διαδικασία. Ε, Κλείνοντα, η επιχειρηματολογία, ξαναλέω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη έκθεσή μα. Όσο μεγαλώνουμε και στι τάξει, μπορεί να σα φαίνεται τώρα λίγο μακρινό, αλλά ε, μέσα στα επόμενα χρόνια θα κάνετε συνέχεια επιχειρηματολογικά κείμενα, ειδικά στο γυμνάσιο και κυρίω στο Λύκειο. Και είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό, αλλά νομίζω θα είναι και ευχάριστο, έτσι, ε, να αρχίσουμε λίγο να εξασκούμαστε από τώρα. Μπορείτε και στο σπίτι να γράφετε διάφορε τέτοιε εκθέσει και μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε και μία διαλεκτική διαδικασία με τη μαμά και τον μπαμπά, γιατί πρέπει να παίζετε παραπάνω ε, ηλεκτρονικά παιχνίδια και δεν σα αφήνουν. Βρείτε τα επιχειρήματα για να του πείσετε. Καλή συνέχεια.